Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ μόνο στα καλά που με έφερε το 2018, το ότι μπόρεσα να επανέλθω από ένα χειρουργείο που είχα κάνει και το ότι έχω μείνει υγιής, εγώ και οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Εγώ κρατάω όλες τις χαρούμενες στιγμές του 2018 και αφήνω πίσω μου ό,τι με ταλαιπώρησε και ό,τι με δυσκόλεψε. Δεν έχω κάποια πικρή στιγμή να αποχωριστώ, ας πούμε, από το 2018 και κρατάω όλες τις όμορφες στιγμές, τους δικούς μου ανθρώπους, τους φίλους μου, τις συμπαίκτριές μου, αυτά. Το 2019 θέλω να φέρει υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο, υγεία στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για να έρχονται να μας στηρίζουν στο γήπεδο και φυσικά να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που όλοι θέλουμε και να ανεβούμε στην Α1 κατηγορία. Ευτυχία, αγάπη, επιτυχίες, πρωτάθλημα. Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να κρατήσω όσα έχω τώρα. Να ευχηθώ να φέρει υγεία, αγάπη και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο. Και εννοείται, όπως προείπε και η αρχηγός της ομάδας, υγεία στους οπαδούς και να μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πετύχουμε τους στόχους μας. Όταν ήμουν μικρή, συνεχώς ζητούσα κάποιο δώρο από τον Άγιο Βασίλη, το οποίο ήταν παιχνίδι. Αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω στην Αμερική, να κάνω ταξίδι στην Αμερική. Λόγω των υποχρεώσεων δεν το έχω κάνει ποτέ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνω και ελπίζω να το κάνω μέσα στο 2019. Όταν ήμουν μικρή, δεν ζητούσα δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Οπότε δεν είχα κάποιο δώρο που δεν μου έφερε, γιατί δεν ζητούσα ποτέ. Από μικρή ήθελα να παρακολουθήσω αγώνα NBA από κοντά. Οπότε θα ακολουθήσω το δώρο της Ρούλας να πάω κι εγώ στην Αμερική. Να ευχηθούμε στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.